Να ξαναδούμε εικόνα από το πάρκο εδώ στο Στρόβολο. Λοιπόν, σηκώνομαι, πάω στην οθόνη, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ξαναδούμε εικόνα. Εκεί είναι η συνάδελφος, η Αλεξάνδρα, η Παύλου. Αλεξάνδρα μου, πολύ καλή σου ημέρα. Πριν έρθω σε σένα, επειδή έχουμε και τον δήμαρχο Στροβόλο στην τηλεφωνική γραμμή και ξέρω ότι ο άνθρωπος έχει και άλλες υποχρεώσεις, δεν θέλω να στερήσω από τους συναδέλφους τον κύριο Παπαχαραλάμπους. Ελάτε, κύριε Παπαχαραλάμπους, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αγαπητσού. Είναι οι εικόνες, δηλαδή, μιλούν από μόνες τους για το πόσο ανεγκέφαλος πρέπει να είναι ένας άνθρωπος, μια ομάδα ατόμων, για να κάνουν όλο αυτό που έκαναν. Κύριε Παπαχαραλάμπους, πότε ενημερωθήκατε, ποιος σας το είπε? Ενημερώθηκα την Τρίτη το βράδυ από την αστυνομία και από την πυροσβεστική υπηρεσία και από περίπου εκεί στην περιοχή τη συγκεκριμένη που έγινε το περιστατικό. Μάλιστα. Είναι μια περιοχή που δυστυχώς υπάρχει εκτεταμένη παραβατικότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ένα άλλο πάρκο εκεί δίπλα έχει καταστραφεί τρεις φορές και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην ξαναγίνει ανάπλαση του συγκεκριμένου πάρκου. Δηλαδή η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Ξέρετε, υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει θυμός, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι κρίμα, είναι δημόσια περιουσία, είναι η περιουσία των δημοτών. Δεν γίνεται με αυτή η κατάσταση. Δήμαρχε, για να μου λέτε ότι έχουν ξαναγίνει και σε άλλα της περιοχής τέτοια... Όχι, δυστυχώς δεν είναι μόνο στην περιοχή, είναι και αλλού. Πριν ένα μήνα είχαμε ένα συγκεκριμένο πάρκο αγνωμένο σε μια άλλη περιοχή. Μάλιστα. Όπου βανδαλίστηκε, καταστράφηκε τρεις φορές. Πάρκο αγνωμένων και μνημείων αγνωμένων. Αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Άρα εσείς λέτε ότι μετά και από αυτό που έγινε δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναμπείτε στη διαδικασία να φτιάξετε το πάρκο? Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Αυτή είναι μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να ξοδεύουμε δημόσιο χρήμα και ύστερα από λίγες μέρες να υπάρχει πάλι αυτή η εικόνα. Δήμαρχε, έχετε κάποια κατεύθυνση? Δηλαδή, αν είναι παιδιά, είναι ανήλικοι, είναι ενήλικες, είναι παιδιά της γειτονιάς, χτυπήσατε πόρτες να πάει η αστυνομία? Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας. Ναι. Αλλά συνήθως είναι παιδιά της γειτονιάς. Είναι παιδιά. Δηλαδή, αν γινόταν κάποια εκστρατεία, να πάει η αστυνομία στο σπίτι, να χτυπήσει την πόρτα, να δώσει κάποιο ενημερωτικό. Κοιτάξτε, για να είμαστε δίκαιοι, η αστυνομία κάνει δουλειά. Και η συγκεκριμένη περιοχή, όποτε έχουμε συνάντηση και είναι σε πολύ ταχτά χρονικά διαστήματα με την αστυνομία, συνορεύει και με την αστυνομική διεύθυνση Στροβόλου. Ξέρω, έχω επίγνωση, έχω γνώση ότι η αστυνομική διεύθυνση. Το πάρκο συνορεύει με την αστυνομία. Λαμβάνει κάποια μέτρα. Αλλά αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί και η αστυνομία να είναι επί 24ωρου βάσεως εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν εκατοντάδες πάρκα σε όλη τη Λευκοσία. Δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο που γίνονται περιστατικά. Αυτό βέβαια ήταν ένα ακραίο περιστατικό, γιατί αφαιρέθηκαν 170 τόσο τετραγωνικά μέτρα δαπέδου. Ναι, μα πραγματικά και αυτό είναι που κοστίζει πάρα πολλά, κύριε Δήμαρχε. Κοστίζει πάρα πολύ αυτό το προστατευτικό το πάτωμα και βλέπουμε εδώ τις στίβες και τις ζωρούς. Πρέπει να είναι 15.000, είναι πέραν των 12.000. Όταν κάναμε την εκτίμηση είναι 12 με 15.000 η ζημιά. 12 με 15.000. Εμένα μου προκαλεί τεράστια εντύπωση, γιατί τα έβγαλαν ένα-ένα. Αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές, αγαπητή κύριε Αγαπητού, πίσω από αυτά τα παιδιά βρίσκονται και τραγικές ιστορίες. Μα γι' αυτό ζήτησα να είμαστε όλοι προσεκτικοί ως γονείς. Λέμε καμιά φορά και κουβέντες παραπάνω, αυτά τα παλιόπαιδα, λένε κάποιοι, κρύβονται και ιστορίες που χρήζουν βοήθειας. Είναι εδώ που πρέπει να υπάρξει και το κοινωνικό κράτος. Είναι εδώ που θα έπρεπε, πέραν της αστυνόμευσης, η οποία χρειάζεται βεβαίως να είναι πιο έντονη, αλλά επαναλαμβάνω, αντιλαμβάνουμε και τις δυνατότητες της αστυνομίας, είναι εδώ που πρέπει να υπάρξει και ένα κοινωνικό κράτος σε συνεργασία της κυβέρνησης με τις τοπικές αρχές, να υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί στο δρόμο για να μπορούν να συζητούν με κάποια παιδιά, να δίνουν λύσεις και αυτά που χρήζουν βοήθειας να γίνεται ένα βήμα παραπάνω. Και το άλλο βεβαίως το οποίο πρέπει να γίνει σε κάποια φάση είναι με το θέμα με τις κάμερες. Ναι, θα σας ρωτούσα αν υπάρχει δυνατότητα από κάποιο από εκεί. Μας είπατε ότι είναι δίπλα από την αστυνομική διεύθυνση. Δεν έχει κάμερες εκεί. Δίπλα είναι κοντά. Είναι σε μια απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων. Ναι. Αν πιάνει, αν καταλάβατε, αν έχουμε κάποια εικόνα από αλλού, τέλος πάντων, για να δούμε ποιοι και πώς και γιατί. Η αστυνομία, γιατί είμαι σε επαφή με την αστυνομία, είναι σε κάποια κατεύθυνση.
και προσπαθεί να δώσει μια λύση στο περιστατικό. Αλλά αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Όχι, όχι. Απλώς πρέπει τα θέματα παραβατικότητας να κόβονται από τη ρίζα. Επειδή ήταν εκτεταμένοι οι βανταλισμοί στο πάρκο, πήρε και διαστάσεις. Ναι, ξέρετε, πολλές φορές σκεφτόμαστε και εμείς αν πρέπει να δημοσιοποιούμε κάτι τέτοια, γιατί δίνουμε και ιδέες πολλές φορές. Καλά, πόσα πάρκα να καταστρέψουν. Δεν περιμένουν εμάς, Δημαρχέ μου, για να κάνουν. Αυτός που το έχει στο μυαλό του να το κάνει, το κάνει και χωρίς τη δική μας συνδρομή. Πιστέψτε με, διαφορετικά ούτε θα ανοίγαμε την τηλεόραση, ούτε θα μπαίναμε στο διαδίκτυο. Εγώ, επειδή έχω και εγώ γνώση και έχει τύχει να μιλήσω και με κάποιους που βεβαίως ισχυρίζονται ότι δεν είναι ήδη. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι για δουλειά μας να κάνουμε την αστυνομία. Τον αστυνομικό. Ναι, άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολη περίπτωση. Άρα επαναλαμβάνω, χρειάζεται αστυνόμευση. Χρειάζονται κοινωνικοί λειτουργοί στο δρόμο για αντιμετώπιση αυτής της νεανικής παραβατικότητας, γιατί επαναλαμβάνω, πίσω από αυτές τις ιστορίες υπάρχουν τραγικές ιστορίες. Και είναι και εδώ βεβαίως η ευθύνη το κονιό. Γιατί δεν γίνεται, αγαπητή Κατερίνα μου, με τα μεσονύχτιες ώρες, 13χρονα, 14χρονα, 15χρονα παιδιά να γυρίζουν στο δρόμο ούτως ή άλλως. Πέραν το ότι έχουν προβεί σε αυτές τις πράξεις, τι γύρευαν αυτά τα παιδιά, τι γυρεύουν αυτά τα παιδιά τέτοιες ώρες, καθημερινή ημέρα μέσα στους δρόμους. Σωστό, σωστό. Τότε έχει ευθύνη γι' αυτό. Ο γονέας βέβαια, ο κηδεμόνας, το βεβαίως, σπίτι. Πίσω από αυτά τα παιδιά, πιθανότατα πολλές φορές κρύβονται τραγικές ιστορίες. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, είναι εδώ που χρειάζεται ο κοινωνικό κράτος. Και μιλάμε για την Κύπρο, για ένα μικρό κράτος, αγαπητή Κατερίνα. Άρα αυτές οι περιπτώσεις, επειδή δεν είναι χιλιάδες, είναι εδώ που πρέπει να ακριβώς να υπάρχει η έγκαιρη διάγνωση, για να μπορούμε στο μέτρο του δυνατού να περιορίζονται αυτές οι πολύ άσχημες εικόνες που δεν τιμούν την κοινωνία μας. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, Δημαρχέ, επειδή ξέρω ότι έχετε και άλλη υποχρέωση, την αγάπη μου στο Σταύρο και στη Σταυριανή. Να είστε καλά, καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε. Αλεξάνδρο, έρχομαι σε σένα λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί είδαμε αυτό το θέμα από χθες. Πραγματικά μου προκάλεσε με ένα τεράστια εντύπωση, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά το τι αντίκρισα από μια φωτογραφία. Από εκεί που είσαι όμως εσύ, τα πράγματα φαίνονται πολύ χειρότερα με την εικόνα τη ζωντανή, Τα έχουμε δείξει, Κατερίνα, τα έχουμε πει. Πραγματικά η εικόνα είναι ντροπιαστική, μπορώ να πω. Μπορείτε να δείτε κιόλας με τη βοήθεια του και του κινηματογραφιστή μας ότι δεν υπάρχει δάπεδο πλέον. Όλο το δάπεδο έχει καεί. Εδώ το συνεργείο του Δήμου έχει μαζέψει τα περισσότερα κομμάτια. Πριν η εικόνα ήταν χειρότερη που είδατε πριν στην αρχή της εκπομπής. Τώρα έχουν μαζέψει τα περισσότερα. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα είναι μόνο στάχτες πλέον. Είναι κρίμα πραγματικά ένα πάρκο να βανδαλίζεται με τέτοιον τρόπο, να είναι ένας χώρος ο οποίος έπρεπε να είναι για παιδιά, να είναι γεμάτος χαρά και να γίνεται μέσα σε μία στιγμή απλά και μόνο στάχτες. Από ό,τι βλέπετε και οι κούνιες εδώ πέρα λέει λατήθηκαν, δεν υπάρχουν πλέον, έχουν καεί. Είναι πραγματικά κρίμα, Κατερίνα, είναι μία εικόνα η οποία ντροπιάζει την κοινωνία μας και δεν είναι η πρώτη φορά που καίγονται και βανταλίζονται πάρκα. Έχουμε δει και πριν λίγο καιρό, αν θυμάστε καλά, και στη Λάρνακα ένα παρόμοιο πάρκο. Ήμασταν εκεί, το δείξαμε. Ήταν ένα πάρκο επίσης που λατήθηκε δύο φορές. Μας είπε και ο Δημαρχός ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εδώ στην περιοχή έχουν καταστρέψει πάρκα. Είναι περίπου, όπως ερώτησα εδώ και το συνεργείο του Δήμου, είναι περίπου 170 με 180 τετραγωνικά δαπέδου, προστατευτικού δαπέδου που έχουν καταστρέψει. Η ζημιά είναι περίπου 12.000 ευρώ. Είναι πραγματικά κρίμα να γίνονται τέτοιες ενέργειες, από κακόβουλες ενέργειες, εις βάρος χώρων πρασίνου. Ναι, μα για όνομα του Θεού αυξήθηκε. Ναι, τώρα βλέπουμε εδώ, ο Πάσαλος έχει παιδιά, δηλαδή, και αυτό το ξύλο είναι ξύλο δυνατό, δηλαδή πρέπει να έτσι δεν είναι, παιδιά, πρέπει να επιμένεις πάρα πολύ. Είναι εμποτισμένο, είναι ειδικά για να μην παίρνει κιόλας κτλ. Κοιτάξτε το πώς έγινε, δηλαδή επέμεναν. Έχουν καταστραφεί όλα, Κατερίνα. Επέμεναν αρκετά αυτοί που ήθελαν, δηλαδή ήθελαν να κάνουν ζημιά. Με το έτσι θέλω, ήθελα να κάνουν ζημιά. Μίλησε ο Δημάρχος για 12χρονα, 13χρονα, 14χρονα που είναι έξω από το σπίτι τους άγριες ώρες, καθημερινές ημέρες, ενώ όχι Σαββατοκυριακό.
έκανε λόγο για αυτά. Δεν είναι αστυνομία το Δημαρχείο, το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Από την άλλη, έχουμε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο εμείς, η κάθε οικογένεια στο σπίτι της, να διαδραματίσουμε καθημερινά. Δεν είναι εύκολος ο ρόλος, είναι ο πιο δύσκολος. Γιατί δεν υπάρχει εγχειρίδιο για να είσαι γονέας, δεν παίρνεις ένα manual για να δώσεις εξετάσεις. Είναι καθημερινός ο αγώνας και είναι κρίμα πραγματικά να βλέπουμε να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί αυτά τα παιδιά, αν είναι όντως παιδιά, ήταν εκεί επί ώρες. Το είχαν σχεδιάσει, ήξεραν τι έκαναν, σίγουρα, ήθελαν Κατερίνα, να το κάνουν, εικόνα... επέμεναν. Είναι, όλα αυτά λένε κάτι, δηλώνουν πολλά πράγματα. Και η εικόνα που είχαμε πριν ήταν ότι έβγαλαν ένα-ένα. Ναι, κομμάτι του δαπέδου. Τα είχαν στη βάση όλα εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο που είναι οι κούνιες και τους είχαν ανάψει φωτιά. Μάλιστα. Πραγματικά είναι... Και ο λόγος που είναι 12 με 15 χιλιάδες το κόστος είναι γιατί το δάπεδο ασφαλείας, κυρίες και κύριοι, ήταν και 180 τετραγωνικά. Μιλάμε για ένα σπίτι, φανταστείτε, όλο το πάτωμα, με το συγκεκριμένο πάτωμα που είναι ασφαλείας, και στοιχίζει πάρα πολλά χρήματα. Το ίδιο και οι κούνιες. Πρέπει να είναι να πληρούν κάποιες προδιαγραφές. Δεν είναι ότι βάζουμε ό,τι να είναι. Πρέπει να γίνεται έτσι. Κι όμως, λοιπόν, Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ. Απέσια, όχι καθόλου ωραία εικόνα, δεν είναι ωραία. Σας παρακαλώ, αν μας βλέπετε γονείς, από όπου και αν μας βλέπετε, δεν θέλουμε να ξαναδούμε κάτι τέτοιο. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ.